Από καρδιωτική φαίνεται να είναι η κατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων σύμφωνα με δηλώσεις των πρατηριούχων, αφού πλέον η κίνηση είναι πεσμένη και αυτό φαίνεται από τα ποσά τα οποία βάζουν οι οδηγοί βενζίνη. Τέλος, για το λουκέτο που έβαλαν 2.000 βενζινάδικα σε όλη τη χώρα, μιλάει ο πρατηριούχος Θοδωρής Δασκαλόπουλος. Το συνήθες τώρα είναι 10 ευρώ. Πολλά, πολλά τάλιρα, 5-10, σπάνιο το 20, σπάνιο πολύ περισσότερο το γέμισμα. Μειωμένη, πάρα πολύ μειωμένη. Έχουμε φτάσει πάνω από 20% που είμαστε μέσα στην πόλη. Τα πρατήρια μέσα στην πόλη. Σκεφτείτε τι γίνεται παρά έξω. Οι τιμές είναι σταθερές εδώ και μια μισή εβδομάδα. Εκεί γύρω στο 1,70 με 1,73. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές σε σύγκριση με τα οικονομικά του κάθε σπιτιού, να το πούμε έτσι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και 1,5-2 χρόνια. Μαζί με τη συγκυρία του όλη την οικονομική ύφεση που έχουμε, μας έχει πιάσει και εμάς στον κλάδο μας. Οι τράπεζες περιορίσαν τις πιστώσεις στις εταιρείες, οπότε αλυσιδωτά πήγε το θέμα σε εμάς. Δηλαδή και οι εταιρείες δεν έχουν σταματήσει τις πιστώσεις προς τους βενζινάδες, προς τα βενζινάδικα, οπότε προς τα πρατήρια. Οπότε υπάρχει θέμα ρευστότητας για να μπορεί να αγοράσει ο κάθε πρατηριούχος τα καύσιμα που θέλει της ημέρας.